Πάμε. Πάμε, Σοφία. Πάμε, Κώστας. Είμαστε στα Βρυλίσια. Όχι σήμερα. Συνηθίζουμε με την Τόνια να είμαστε στα Βρυλίσια. Αλλά Τόνια μας την έφερες. Έκανε κι εγώ μια εκπληξούλα. Εκπληξούλα. Κάνεις καριέρα κανονικά. Έτσι και καλά, έχω κάνει άλλες παρέες. Τις κάνεις. Έχω κάνει ολόκληρα, δεν είναι κάνει πρώτη φορά. Στην Αθηναίδα έχουμε παίξει και... Ναι, αλλά τώρα έτσι στο κέντρο-κέντρο, στο Θέατρο Αθηνά, The Rigny, που παίζεται η κωμωδία των Jean-Jacques Bricquet και Maurice Lachenk, «Μάνα είναι μόνο ένας». Παίζει ο Πέτρος Οξεκούκης, ο Γιώργος ο Ματαράγκας, η Κάτια Νικολαίδου, ο Πέτρος ο Πέτρου και η Κατερίνα η Μπιλάλη. Δίπλα μου έχω το μεταφραστή, το διασκευαστή και το μουσικό, το Γιούρι Στιούπερ, που είμαι πάρα πολύ έτσι ευχαριστημένη και ικανοποιημένη που τον έχω γνωρίσει, γιατί ξέρει πολύ καλά το αντικείμενο και ως μουσικός, αλλά και σαν μεταφραστής. Θα μας πεις δύο κουβέντες, Γιούρι, έτσι για τη συνεργασία ναι, μας. Είναι... Αυτή... Δεν είναι πρώτη φορά που κάνω πράγματα που είναι εκτός το επάγγελμα μου. Αλλά αυτό, νομίζω, είναι το καλύτερο που έχω βγάλει μέχρι τώρα, ψάχνοντας, βέβαια, έργα για τη στιγμή, κωμωδίες, βεβαίως. Είναι ποιοτική κωμωδία, δεν περνάει το όριο. Και με τη Τόνια έχουμε συνεργαστεί για πρώτη φορά, αλλά είμαι πολύ σημαντικός, πάρα πολύ. Και θα συνεχίσουμε να συνεργαστούμε. Και θα συνεχίσουμε. Κάτι ετοιμάζει ακόμα πιο πολύ και σε μεγαλύτερο θέατρο. Δεν θα πούμε. Όχι, δεν θα πούμε. Όχι, δεν θα πούμε. Δεν θα πούμε. Ναι, να γίνει πρώτα, ναι. Γιατί αλλάζουν πολλά πράγματα. Είναι πολύ ρευστά. Αλλάζουν συνεχώς. Ρευστά έτσι κι αλλιώς στη ζωή μας, στην Ελλάδα. Ναι, στην Ελλάδα και αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Αλλά υπάρχει. Αλλά μας εξέπληξε μετά από 15 χρόνια ερασιτεχνικό θέατρο με τα παιδιά σου. Αλλάξαν τα πράγματα. Δεν έχει σημασία. Η ζωή συνεχίζεται. Εντάξει, η ομάδα είναι ομάδα, άλλη δουλειά εκεί, άλλη δουλειά. Αλλά όχι, γιατί δεν το... Ναι, ακριβώς. Ναι. Πάμε τώρα Αθήνα. Αθήνα, κατεβαίνουμε ναι. Αθήνα και όχι πια. Μόνο. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς θα ακολουθούμε την Τόνια εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγαπάτε πολύ. Ναι. Την αγαπάμε την Τόνια. Ναι. Την αγαπάμε γενικώς τα Βρυλίσια την αγαπάνε. Όχι, αλλά στηρίζουν και το θέατρο τα παιδιά πολύ. Και βλέπουν και τον αγώνα που γίνεται στις ερασιτεχνικές ομάδες. Αγαπούν και το θέατρο. Εμένα μου αρέσει το ερασιτεχνικό θέατρο, μου αρέσει. Είναι μία απασχόληση, βέβαια σαν χόμπι, δεν πρέπει να περάσουμε τη γραμμή. Αλλά τα παιδιά είναι καλά να ξέρουν το θέατρο, να είναι μέσα στο θέατρο. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Γιατί σιγά σιγά, όπως βλέπετε με όλα αυτά, είναι όλα δύσκολα μπαίνει στο θέατρο. Πολύ δύσκολα. Εντάξει. Αλλά εγώ νομίζω και η εποχή της δύναμη της τηλεόρασης σιγά σιγά τελειώνει. Ευτυχώς τελειώνει. Βεβαίως φταίνε η τηλεόραση στην δεύτερη. Πάρα πολύ. Τα έχουν παρακάνει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ελπίζουμε να διασκεδάσετε με την παράσταση. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Είναι έξυπνο έργο. Δυνατά. Θα γελάτε δυνατά. Θα γελάτε δυνατά. Οκ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου. Κύριε, να είστε καλά.